είναι ένα όνειρο για μας, την ΠΕΑΕΑ ΔΟΥΣΟΕΔΙΑ, την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού. Επιτέλους φτάνουμε σε μια πρώτη έκθεση ιστορικού αρχαιακού υλικού που βρίσκεται στα χέρια μας. Συγκεντρώνεται ψηφίδα-ψηφίδα εδώ και πολλά χρόνια από τους αγωνιστές της ΧΙΟΥ που βρέθηκαν στα στρατόπεδα εξορίας, στις φυλακές, στα σύρματα, αλλά και με τη δική τους τη συμμετοχή γράφτηκε η τοπική ιστορία του αγώνα. Η σημερινή παρουσίαση και η έκθεση που παρουσιάζουμε στο Χιώτικο Λαό και κυρίως στην νεολαία έχει να κάνει με τον αγωνιστή Φώτη Αγγουλέ, τον ποιητή της Προσφυγιάς, που βρέθηκε εκείνη τη δύσκολη περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πρόσφυγας στην Μέση Ανατολή και πολέμησε στις γραμμές του ελληνικού στρατού προκειμένου να μην προχωρούσε τα σχέδια του Χίτλερ για την κατάκτηση του κόσμου. Βρέθηκε στα σύρματα μαζί με άλλους χιλιάδες συναγωνιστές του, περίπου 2.700 από τη Χίο και αρκετές χιλιάδες από τα γειτονικά νησιά της Ικαρίας, Σάμου και της Λέσβου, οι οποίοι δεν δέχτηκαν να σταλούν στην Ιταλία προκειμένου να μην μεταφερθούν στην Ελλάδα και να υπηρετήσουν το σκοπό της απελευθέρωσης της πατρίδας. Βρέθηκαν στη Δεκαμερέ και την Ασμάρα και στο Τμίμι, στο Τομπρούκ, στην Παρδία, όπου εκεί πέρα έτυχαν μια βάναυση συμπεριφοράς των Άγγλων, οι οποίοι τους είχαν κλείσει σε συρματέγια στρατόπεδα μέσα στην έρημο. Ήταν ιταλικές αποθήκες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί την περίοδο του 1935 με την κατάκτηση της Αβυσσινίας από το Μουσολίνι και εκεί σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο των Συρμάτων γράφοντας διάφορες εφημερίδες, γράφοντας λογοτεχνικά βιβλία, δημιουργώντας έργα τέχνης, κάνοντας θεατρικά έργα και μια σειρά από άλλα δημιουργήματα τα οποία έχουμε μέρος από αυτά στη σημερινή μας έκθεση, τα οποία θα μπορεί ο επισκέπτης να γίνει κοινωνός της σκέψης των προβληματισμών αυτών των ανθρώπων, αλλά πολύ περισσότερο να δει ένα κομμάτι της ιστορίας το οποίο δεν πρέπει να ξεχαστεί, γιατί απλά η ποίηση του Φώτη του Αγγουλέ απαντά στις αγωνίες του σήμερα, είτε με τους πρόσφυγες, είτε με την ανάγκη να έχουμε μια καλύτερη παιδεία, να έχουμε μια καλύτερη υγεία και πολύ περισσότερο να είμαστε άνθρωποι με σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα χρώματος, φυλής, θρησκείας ή οποιοδήποτε άλλων επιλογών. Θεωρούμε ότι η κάθε ψηφίδα της έκθεσής μας απαντάει σε πολλές σκέψεις, προβληματισμούς των συμπολιτών μας, μιας και το σύνολο του πληθυσμού του νησιού είναι από τα απέναντι μικρασιατικά παράλια. Εκεί λοιπόν μπορούν να δουν τους δικούς τους, είτε ως μαθητές των δημοτικών σχολείων των προσφυγικών καταβλισμών, είτε ως πρόσφυγες των πηγών του Μωυσέως, του Ελστάτ, της Βιτόρια στη Νότια Αφρική κτλ. Έχουμε λοιπόν ντοκουμεντάρει τη ζωή της Χίου, την περίοδο της προσφυγιάς, την περίοδο του πολέμου. Έχουμε πολλά γράμματα συναγωνιστών μεσανατολιτών οι οποίοι βρέθηκαν στη Μεσαιωνική φυλακή και καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τη χιώτικη ιστορία. Θέλω να κλείσω με το γεγονός ότι φέραμε, μας έδωσε τη δυνατότητα η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος να φέρουμε στη Χίο το τυπογραφείο του, που έχει συνηθιστεί να λέγεται το τυπογραφείο του Φώτη του Αγγουλέ. Εμείς θα πούμε ότι είναι το τυπογραφείο του ΕΑΜ την περίοδο της κατοχής που έβγαινε αντιφασιστικό υλικό ενάντια στους Γερμανούς. Ήταν το τυπογραφείο που με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χίου του ΚΚΕ ο Μιχάλης Βατάκης, ένας φιλόλογος από το Θολό Ποτάμι, προπολεμικός κομμουνιστής και ο Φώτης ο Αγγουλές ως τυπογράφος, κλείστηκαν στην περίφημη φουντάνα της περιοχής Παντελάκη για περίπου 6 μήνες, όπου τύπωναν τις εφημερίδες των Πρωτοπόρο, του ΕΑΜ, το εμπρός της Περιφερειακής Επιτροπής Χίου του ΚΚΕ
και άλλα υλικά, προκειμένου να κρατήσουν ζωντανή τη φωνή της ελπίδας ενάντια στα σχέδια των Αμερικάνων και Άγγλων, οι οποίοι ήθελαν να επιβάλλουν τη θέλησή τους στο λαό της πατρίδας μας. Συνέπεια αυτής της στάσης συνελήφθησαν, μεταφέρθηκαν στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών, όπου ο Φώτης, ένας από τους 75 χιώτες κομμουνιστές, πέρασε για περίπου 12 χρόνια 16 φυλακές και εξορίες ανά την Ελλάδα, από την Αλικανασό της Κρήτης μέχρι την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, την Κόρυθο, τη Σύρα, φυλακές Αβέροφ, ένα δείγμα δηλαδή της στάσης των εφηλιοπολεμικών κυβερνήσεων εκείνη την εποχή. Είναι λοιπόν ένα ιστορικό ντοκουμέντο το τυπογραφείο, το χειροκίνητο τυπογραφείο, το οποίο θα εκτίθεται στοιχείο για περίπου μια εβδομάδα μέχρι 31 του Μάρτη στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο. Θα μου πεις, Γιώργο Μπαζή, ποιοι στίχοι σου έρχονται με το ακούσεις Φώτη Αγγουλέ, ποιοι είναι οι στίχοι αυτοί που σου αρέσουν περισσότερο? Ειλικρινά αυτό που έτσι με έχει προβληματίσει και είναι πάρα πολύ επίκαιρο είναι το Μανούλα, που το ποίημα αυτό δίνει ένα μήνυμα ιδιαίτερα στη νέα γενιά και στην κοινωνία, ότι δεν μπορεί τα παιδιά να αποτελούν τα θύματα του πολέμου, και με πολύ παραστατικό τρόπο ο Φώτης τεκμηριώνει ότι ο πόλεμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο όλεθρος του ανθρώπινου γένους. Μανούλα, τα μωρά θα πεθαίνουν στις κούνιες τους. Θα σκοτωθούν οι έφηβοι άδικα. Θα μαραθούν τα λουλούδια στις γλάστρες. Και εσύ να μην περιμένεις να πραγματοποιήσεις κανένα σου όνειρο. Αυτό είναι πόλεμος. Φώτης Αγγουλές.